Το τελευταίο διάστημα, ο Βασίλης Κίκυλιας βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων και ερωτημάτων σχετικά με την αγορά ενός σπιτιού αξίας περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δήλωσε πως η αγορά έγινε με τα χρήματα από την πώληση ενός άλλου εκινήτου, ισότιμης αξίας, που κατήχε προηγουμένως. Ωστόσο, Γρήγορα κυκλοφόρησαν διάφορα δημοσιεύματα που είχαν την εξή εύλογη απορία, τι ακριβώς πούλησε ο Βασίλης Κίκυλιας και σε ποιητή απάντησε ο Βασίλης Κίκυλιας για το σπίτι που αγόρασε. Από την πλευρά του, ο Βασίλη Κίκυλια δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Twitter, έξεχ, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, μέσα από την οποία έδωσε την δική του απάντηση για το θέμα αυτό. Ο ίδιο τόνισε ότι η αγορά του ακινήτου έγινε με απόλυτη διαφάνεια και έκανε λόγο για εμπάθεια που στοχεύει τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένεια του. Όπω ανέφερε, χαρακτηριστικά δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στο στόχαστρο κακόβουλων σχολείων, αν και το τελευταίο κρούσμα ξεχωρίζει γιατί δηλώνει, και μάλιστα ευθαρσός, την εμπάθεια στο πρόσωπο μου και στην οικογένεια μου. Επειδή, όμως πάλι απέτυχαν να βγάλουν λαβράκι, καθώς πάντα λειτουργώ με απόλυτη διαφάνεια, με το όνομα και την υπογραφή μου, ώστε οι αρχές, η βουλή, ο τύπος και οι πολίτες να μπορούν ανα πάσα στιγμή να με ελέγχουν, τώρα προσπαθούν να μετατοπίσουν το θέμα στο πεδίο της δεοντολογίας, Τη ηθικής κλπ. Καθαρέ κουβέντε, η πώληση ενό προϋπάρχοντος δηλωμένου περιουσιακού στοιχείου και η αγορά ενό άλλου ανάλογη αξία, με απόλυτη διαφάνεια ω προ τα τιμήματα και τι διαδικασίε, είναι απόδειξη του καθαρού τρόπου που πορεύθηκα σε όλη μου τη ζωή. Στην πολιτική μπήκα χορτάτο χάρη στην οικογένεια και την καριέρα μου και σκοπεύω όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους να συνεχίσω να τιμώ και να σέβομαι βαθιά όσου με στηρίζουν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη του, κατέληξε ο Υπουργό.